Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Κοζάνη βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος πραγματοποιεί πανελλαδική περιοδία στο πλαίσιο προεκλογικού αγώνα του κόμματός του για τις ευρωεκλογές. Ο κύριος Θεοδωράκης αποκάλυψε τον στόχο του ποταμιού για τις ερχόμενες ευρωεκλογές, ενώ παράλληλα σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα και δεν δίστασε να αποκαλύψει και το ποιον στηρίζει για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Κοζάνης. Το πρωί έφτασε έξω από την Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη το Βανάκι, με το οποίο ο Σταύρος Θεοδωράκης γυρίζει όλη την χώρα στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα που κάνει το ποτάμι για τις ερχόμενες ευρωεκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωράκη, το ποτάμι θα μπορέσει να εκλέξει ευρωβουλευτή, ενώ παράλληλα, μιλώντας στους δημοσιογράφους της περιοχής, αναφέρθηκε στο διακύβευμα των εκλογών. Οι έρευνες μαρτυρούν ότι ένα στους τρεις νέους μέχρι 35 χρονών σκέφτεται θετικά το ποτάμι. Πιστεύουμε ότι η δημιουργική Ελλάδα, η παραγωγική Ελλάδα, οι άνθρωποι που έχουν κουραστεί από τα ψέματα των παλιών αλλά και των νέων κομμάτων εξουσίας θα τιμήσουν αυτή τη φορά στις ευρωεκλογές το ποτάμι και θα φτάσουμε στο στόχο του 5% για να βγάλουμε 2 ευρωβουλευτές. Ο τελευταίος καυγάς στη Βουλή του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη νομίζω ότι έχει θυμώσει πολύ τους Έλληνες. Τουλάχιστον αυτό μου λένε και εδώ στη Μακεδονία. Εμείς σου λέμε αυτός ο θυμός να είναι δημιουργικός, να μην είναι τοξικός και να αποφασίσουν να ενισχύσουν σε αυτές τις εκλογές, ευρωεκλογές, μια ευρωπαϊκή σύγχρονη δύναμη, ενωτική, ψύχρεμη, που βασανίζεται, παιδεύεται και προσπαθεί για μια καλύτερη Ελλάδα και δεν ενδιαφέρεται για το κομματικό της μέλλον και για το μέλλον των στελεχών της. Οι εκλογές του Μάη, στις 26 Μάη, είναι μια μεγάλη αφορμή για να πούν οι Έλληνες ότι είναι υπέρ της αναγέννησης της Ευρώπης. Όπως ξέρετε, το ποτάμι κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές με την πλατφόρμα του Εμμανουέλ Μακρόν, στην οποία είναι πλέον και ο Γκι Φέρχοφστατ με τους φιλελεύθερους. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει πολλά στους Έλληνες αν αναγεννηθεί και εάν εφαρμοστούν όλα αυτά που ζητάμε για την αναγέννησή της. Ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει πόσο μοναδική είναι η βιβλιοθήκη μας, γιατί εδώ έχουμε έναν αμυνθυντή θησαυρό. Στη συνέχεια, ο κύριος Θεοδωράκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Εκεί τον περίμεναν ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Δημόπουλος. Είμαι εντυπωσιασμένος με τα όσα είδα εδώ στην Κοζάνη, όσα μου δείξε ο Δήμαρχος και ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης. Είμαι εντυπωσιασμένος για το έργο που έχει γίνει και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς παίρνω την ευθύνη και του πολιτικού συστήματος, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πλαιθερώσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε άμεσα να δοθεί δυνατότητα στο Δήμο να πάρει τους επιστήμονες που έχει η Κοζάνη για να γίνει αυτό το πράγμα ζωντανό. Εκ μέρους του Δήμου ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θεοδωράκη που βρέθηκε εδώ απόψε σήμερα και που αντελήφθη αμέσως τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τη βιβλιοθήκη. Όπως είπε, αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι άμεσα να έχουμε την προσέλευση των ειδικών επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν τη βιβλιοθήκη ενεργή και να την κάνουν τον εθνικό και τελικά διεθνούς εμβέλειες φορέα που πρέπει να είναι. Τέλος, ο κύριος Θεοδωράκης εξέφρασε την στήριξή του στο πρόσωπο του Λευτέρη Ιωαννίδη στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές του Δήμου Κοζάνης. Δεν αποφασίζουμε στην Αθήνα ποιος είναι ο ικανός δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη ή στη Κοζάνη. Όμως έχουμε πιστεί και από τους ανθρώπους μας εδώ στο ποτάμι και από τη δράση που παρακολουθούμε στη Κοζάνη ότι ο Δήμος Κοζάνης είναι σε καλά χέρια. Είμαστε δηλαδή στο πλευρό του Δημάρχου σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ξέρετε, εμείς δεν κοιτάμε ποτέ αυτό που τα άλλα κόμματα κοιτάνε πρώτο. Τα άλλα κόμματα κοιτάνε πρώτο την πολιτική προέλευση. Εμείς κοιτάμε αν οι άνθρωποι είναι ικανοί και αν έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την πόλη τους. Και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν ικανό άνθρωπο που έχει ως πρώτη προτεραιότητα την πόλη του και τίποτα άλλο. Μένουμε στο ποτάμι. Τον κύριο Θεοδωράκη συνόδευε στην περιοδία του στην περιοχή και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Νικόλαος Ανδρίτσος. Να τον ακούσουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, στους τόπους των προγόνων μου. Και το κίνητρο είναι, το βαθύ κίνητρο είναι να πούμε τις αλήθειες και να ξεκινήσουμε επιτέλους με τα απαραίτητα. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από το μηδέν, να πούμε τις αλήθειες, να πούμε και τις αλήθειες που ίσως σε κάποιους δεν αρέσουν
και θέλουμε την Ελλάδα αλλιώς, γιατί έχουμε ένα όραμα, ξέρουμε πώς θα έπρεπε να είναι και γι' αυτό θα παλέψουμε όλοι μαζί και δεν θα σταματήσουμε. Είναι, η αρχή είναι εδώ πέρα και θα παλέψουμε μέχρι να το καταφέρουμε. Αν εκλεγείτε, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα βάλετε και ως άνθρωπος της περιοχής, αλλά και εκπροσωπώντας τη χώρα. Εκπροσωπώντας τη χώρα, επειδή, όπως είπε ο Σταύρος Θοδωράκης, είμαι στο εξωτερικό, οπότε και η Ομογένεια έχει πάρα πολλά μεγάλα ζητήματα, ειδικά ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό και τα σχολεία, για να μην κλείσουν, για να διατηρηθούν. Για τη χώρα είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Ευρώπη, δηλαδή να υπάρχουν ενιαία, π.χ. ενιαία ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή να ενσωματωθεί η Ελλάδα υπεύθυνα στα ευρωπαϊκά καθήκοντα και να ακούστηκε και η δική μας φωνή. Σε Φλόρινα και Γρεβενά βρέθηκε η Υφυπουργός Εσωτερικών για τον τομέα Μακεδονίας Θράκης Ελευθερία Χατζηγεωργίου. Εκεί είχε συναντήσεις με φορείς της περιοχής, από τους οποίους ενημερώθηκε για τρέχοντα ζητήματα στα οποία απαιτείται άμεσα παρέμβαση από την πολιτεία. Επιπλέον, η κυρία Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε σε έργα που υλοποιούνται το διάστημα αυτό στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως είναι σε φάση υλοποίησης το έργο του διασυνοριακού σταθμού στις Πρέσπες. Ολοκληρώθηκε η διήμερη περιοδία της Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Ελευθερίας Χατζηγεωργίου στις περιφερειακές ενότητες Φλόρινας και Γρεβενά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στην Φλόρινα, η κυρία Χατζηγεωργίου επισκέφθηκε αμήντεο Πρέσπες και την πόλη της Φλόρινας. Αρχικά βρέθηκε στο Δήμο Πρεσπών και το Λεμό. Εκεί είχε συζήτηση με τον Δήμαρχο. Στη συνέχεια παρέθεσε συνέντευξη τύπου στο κτίριο της περιφέρειας στην Φλόρινα. Επιπλέον, η κυρία Χατζηγεωργίου συναντήθηκε με στελέχη της περιφέρειας από την περιοχή. Η περιοδία της κυρίας Χατζηγεωργίου ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Δήμο Αμιντέου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Αμιντέο, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης της περιοχής. Μία δέσμευσή μου από τη στιγμή που ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης, ήταν να προσπαθήσω όσο το δυνατόν συντομότερα να επισκεφθώ και τις τρεις περιφέρειες της αρμοδιότητάς μου και τις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό στα πλαίσια των δυνατοτήτων προσπαθώ να το κάνω πράξη το τελευταίο διάστημα με μεγαλύτερη ένταση και γι' αυτό ήταν και το πρόγραμμα αυτό η διήμερη επίσκεψή μου στη Δυτική Μακεδονία, η οποία προφανώς θα συνεχιστεί και θα επαναληφθεί και το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα έχω τη δυνατότητα να επιστρέψω στις περιοχές για να δούμε αν, αφού έχουμε καταγράψει τα προβλήματα των φορέων των ανθρώπων, να δούμε τι κάναμε και τι μένει να κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο ρόλος δηλαδή του Υπουργείου μου είναι ένας συντονιστικός ρόλος της κυβέρνησης και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω και το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή να συντονίσουμε το κυβερνητικό έργο σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας και αφού βρισκόμαστε στη Δυτική Μακεδονία, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν καταγραφεί τα προβλήματα όλων των φορέων και των ανθρώπων που συναντήθηκα σήμερα στα Γρεβενά και θα έχουμε τη δυνατότητα να τρέξουμε τέτοιου είδους ζητήματα και να δούμε τον καλύτερο και πιο σύντομο τρόπο για να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις που άκουσα σήμερα. Στην Κοζάνη βρέθηκε στο πλαίσιο προώθησης υποψηφιότητάς της η ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια Εύα Καϊλή. Η κυρία Καϊλή αποκάλυψε ποιος είναι ο στόχος και ο πύχης του κινήματος αλλαγής στις ερχόμενες εκλογές. 26 Μαΐου τελικά έχουμε πολλαπλά μηνύματα να στείλουμε. Ένα για την πενταετία που πέρασε, για όσα έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, αλλά σίγουρα πρέπει να είναι μια θετική ψήφος και για την επόμενη μέρα. Ελπίζω λοιπόν να είναι σε χρήσιμους ανθρώπους, καθώς στην Ευρώπη αποφασίζεται το 80% της νομοθεσίας που αφορά την Ελλάδα, τις επενδύσεις, τα ζητήματα για την ενέργεια, για την ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να υπάρχει συμμετοχή και να στηριχτούν άνθρωποι που θα κάνουν χρήσιμη δουλειά, χρήσιμη πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Ο στόχος του κινήματος αλλαγής. Ο στόχος του κινήματος αλλαγής είναι να καταφέρουμε να έχουμε τη θετική ψήφο, η ψήφο σε μικρότερα κόμματα αυτή τη στιγμή από αντίδραση, όχι τα θετικά, αλλά από αντίδραση, είναι χαμένη απέναντι στις προκλήσεις που θα έχουμε την επόμενη μέρα. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε ισχυροί, να πάρουμε την τρίτη θέση, να μπορέσουμε σιγά σιγά να είμαστε η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί με έχετε ακούσει, λέω πολλές φορές,
και εγώ, ο στρατηγικός μας αντίπαλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε το καλό του τόπου και χρειαζόμαστε ένα βασικό πλαίσιο αρχών και ήθους. Όταν αποκαταστήσουμε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να έχουμε και ιδεολογική αντιπαράθεση με παραδοσιακά τον αντίπαλό μας που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλλά μπορείς να αντιπαρατεθείς πάνω σε ένα ηθικό και αξιακό πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η αρχή. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να σταλεί αυτό το μήνυμα και ειδικά από τη Μακεδονία, που νομίζω με τη Συμφωνία των Πρεσπών είδε ότι οι άνθρωποι που είχαν ήθος παρέμειναν στην παράταξη αυτή, δεν αντάλλαξαν τίποτα, καμία θέση εξουσίας για να στηρίξουν αυτή τη συμφωνία. Και από την εμπειρία σας, οι ισορροπίες στην Ευρώπη είναι θέμα προσώπων ή θέμα πολιτικών? Είναι και τα δύο. Έχει σημασία να έχεις μια πλατφόρμα πολιτική και να ανήκεις σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο που μπορεί να έχει παρέμβαση, να μπορεί να πάρει νομοθεσία, άρα έχει σημασία σε ποια πολιτική ομάδα ανήκεις. Και εκεί ανήκουμε στην Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει σε ένα απομονωμένο κόμμα. Και σίγουρα τα πρόσωπα. Ακόμα δηλαδή και αν έρχεσαι από μια μικρότερη χώρα, αν είσαι καταρτισμένος και καλά διαβασμένος, μπορείς να προσφέρεις τα μέγιστα και να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου επάξια. Είδαμε ότι ο Γιούνκερ είναι από το Λουξεμβούργο, μια μικρή χώρα. Παρ' όλα αυτά έγινε και πρόεδρος και άφησε πίσω του έργο. Αλλάζουμε θέμα, αλλά θα μείνουμε στις εκλογές, πηγαίνοντας όμως στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Στην Φλόρινα και συγκεκριμένα στη Μελίτη βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης στο πλαίσιο συναντήσεων και επαφών του συνδυασμού του Ανατροπή Δημιουργία και τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Με επίσκεψη στη λαϊκή αγορά της τοπικής κοινότητας Μελίτης και ομιλία στο κοινοτικό κατάστημα, συνεχίστηκε η περιοδία του Περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφιου Θεόδωρου Καρυπίδη στη Φλόρινα. Ο κύριος Καρυπίδης συνομίλησε με πολίτες και εμπόρους της περιοχής, ενώ απάντησε αναλυτικές ερωτήσεις τους. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής εκδήλωσης, ο κύριος Καρυπίδης παρουσίασε τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους για την περιφερειακή κοινότητα Φλόρινας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο κύριος Καρυπίδης δήλωσε: «Επιμένω να βρίσκομαι έξω από τα γραφεία των Υπουργών και του Πρωθυπουργού για να φέρω έργα. Δεν μου χαρίζονται αυτά. Δεν θέλω να είμαι αρεστός, αλλά θέλω να είμαι χρήσιμος». Επλέον ο κύριος Καρυπίδης, με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, υποστήριξε πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διακρατικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν να ενώσουν και όχι να χωρίσουν. Από τις φωνές ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και συνεργασίας». 5 υποψήφοι περιφερειάρχες της Δυτικής Μακεδονίας θα μονομαχήσουν για πρώτη φορά τηλεοπτικά την Τετάρτη 15 Μαΐου στην εκπομπή «Θέσεις και Αντιθέσεις». Η τηλεμαχία θα γίνει με όρους debate στο στούντιο του Flash και οι Σοκάτης Μητρίδης και Παναγιώτης Τσανίδης θα είναι οι συντονιστές της εκπομπής, στην οποία θα συμμετέχουν και άλλοι δημοσιογράφοι. Το debate θα ξεκινήσει 10 και 4, μέσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Λίγες μόλις μέρες πριν από την κρίσιμη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών, η εκπομπή «Θέσεις και Αντιθέσεις» βάζει στο ίδιο τραπέζι τους 5 υποψήφιους περιφερειάρχες της Δυτικής Μακεδονίας στην πρώτη τους ζωντανή τηλεμαχία, την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 10 και 4 το βράδυ. Οι Θόδωρος Καρυπίδης, Γεωργία Ζεμπιλιάδου, Γιώργος Κασαπίδης, Θανάσης Χαστάς και Στέφανος Πράσος θα βρεθούν στο στούντιο του Flash για το πρώτο του ζωντανό debate, το οποίο θα συντονίζουν οι Σοκράτης Μουτίδης και Παναγιώτης Τσαρτσιανίδης και θα απευθύνουν ερωτήσεις μαζί με άλλους δημοσιογράφους που θα βρίσκονται στο στούντιο. Η τηλεμαχία θα περιλαμβάνει τρεις κύκλους. Στον πρώτο κύκλο οι υποψήφοι θα μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις μέσα σε 2 λεπτά, στο δεύτερο κύκλο μέσα σε 1 λεπτό και στον τρίτο κύκλο θα μπορούν να απευθύνουν ελεύθερα, χωρίς ερώτηση, το μήνυμά τους στους τηλεθεατές μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Αυτή την Τετάρτη, 15 Μαΐου, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash, «Θέσεις και Αντιθέσεις» του Kozani TV, στο πρώτο ζωντανό debate των 5 υποψήφιων περιφερειαρχών. Θέσεις και Αντιθέσεις με τους Σοκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη. Η κριτική σας σκέψη σε πρώτο πλάνο. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε να δούμε εικόνα από τις σημερινές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στους πύργους σε Ορδαία στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας 1944. Oh,
Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε για μία ακόμα χρονιά το ετήσιο μνημόσυνο των 359 κατοίκων που τον Απρίλιο του 1944 εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στέματα κατοχής. Συγκεκριμένα το πρωί τελέστηκε αρχιερατικό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, χωροστινούς του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Θεόκλητου. Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Σύντριβων Πρεσβυτέρων και Διακόνων, του Εσεύουσιμων Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και το καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Η μέρα μνήμης σήμερα και τιμής των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Πύργων, αλλά με την ευκαιρία του Ολοκαυτώματος των Πύργων και των θυμάτων των μαρτυρικών κοινοτήτων Μεσοχούνου και Ερμακιάς, θυμάτων τα οποία θυσιάστηκαν στον αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού και σήμερα μας στέλνουν το μήνυμα ότι θα πρέπει αυτός ο αγώνας να είναι συνεχής ενάντια σε οποιαδήποτε επιβολή για την πατρίδα μας αλλά και ενάντια στην ανθρώπινη θηριωδία η οποία κατά καιρούς δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε στην μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Πύργων, μιας και ο λαός μας αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας τις έχει μετατρέψει σε γιορτές για να θυμόμαστε και να τιμούμε τους αθάνατους νεκρούς. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής του Ολοκαυτώματος των Πύργων Εορδαίας. Η Πύργη είναι ένα χωριό, ένα μαρτυρικό χωριό μιας ευρύτερης μαρτυρικής περιοχής όπως είναι η Εορδαία, όπου πλήρωσε βαρύ τίμημα για την αντίσταση ενάντια στα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Εμείς, οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων, οι απόγονοι των θυμάτων, οι οποίοι όμως δεν είμαστε θύματα, αλλά είμαστε ενεργοί και αισιόδοξοι για μια καλύτερη κοινωνία, πιστοί στο δικό τους, στη δικιά τους ουσία και στο δικό τους αγώνα. Η χώρα μας, η Βουλή των Ελλήνων καταρχήν, εξοδότησε την κυβέρνηση ώστε να είναι ενεργές και σε απόλυτο βαθμό οι απαιτήσεις για τις αποζημιώσεις, τις αποκαταστάσεις και την επαναφορά των κλεμμένων θησαυρών και αρχαιολογικών και εκκλησιαστικών προς τη χώρα μας από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Είναι ένα βήμα που πρέπει να κάνει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ώστε να προχωρήσουμε σε μια νέα Ευρώπη. Είναι θεμέλιο μιας δίκαιης και ειρηνικής Ευρώπης η αποκατάσταση των αδικιών και η δικαίωση της χώρας μας όσον αφορά τις γερμανικές οφειλές. Η ελληνική κυβέρνηση σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα περάσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες ώστε να ενεργοποιήσει στον απόλυτο δυνατό βαθμό αυτή την απέτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, η ολοκλήρωση της ειρηνικής και δίκαιης Ευρώπης περνάει μέσα από την αποκατάσταση αυτής της τραγωδίας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να, και φέτος για να τιμήσουμε την ιστορική μνήμη των 359 θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Πύργων, μιας απίστευτης θηριωδίας, μιας από τις πολλές θηριωδίες που έκαναν οι Ναζί. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε, είμαστε εδώ όμως και για να θυμηθούμε και για να μην ξεχάσουμε ότι αυτά τα εγκλήματα πρέπει να μην ξανασυμβούν ποτέ ξανά στην ιστορία. Οφείλουμε να κοιτάξουμε, να διαβάσουμε και να σκύψουμε ουσιαστικά πάνω σε μια ειλικρινή ανάγνωση της ιστορίας μας και να χτίσουμε το μέλλον. Στη χώρα μας, εκείνο που οφείλουμε όλοι να υπηρετήσουμε είναι ένα μέλλον ενωτικό, ένα μέλλον με όραμα, ένα μέλλον που να μας ενώνει, ένα μέλλον που να κατάγεται από την πολύ σημαντική ιστορία αυτής της χώρας.
Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι πρέπει να διαβάσουμε, να σκύψουμε πολύ βαθιά στην ιστορία μας, στην αλήθεια της, να μην κυριαρχήσει πλέον καμία διχαστική φωνή και να προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι σε ένα δημοκρατικό μέλλον για μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και δικαιούται καλύτερες μέρες. Μνήμης, ημέρα σεβασμού. Όλα τα θύματα από την ναζιστική κατοχή των Γερμανών έχουν γράψει με αίμα την ιστορία αυτής της χώρας. Έχουμε υποχρέωση, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, και να τιμούμε και να διεκδικούμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στους προγόνους μας. Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε σήμερα διάλεξη με αφορμή την πρώτη φωτογράφηση μαύρης τρύπας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η δημοσίευση της πρώτης φωτογραφίας μαύρης τρύπας πριν από λίγες ημέρες ήταν το επίκεντρο διάλεξης που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη. Την διάλεξη με τίτλο «Διασχίζοντας τη σκουλικότρυπα» διοργάνωσε ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα διοργανώνουμε την πέμπτη ομιλία για φέτος που έχει διοργανώσει εδώ ο Σύλλογος στην Κοβεντάρη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Πάντα με θέμα σχετικό με την αστρονομία. Ένα θέμα το οποίο είδαμε ότι το κοινό της πόλης μας το έχει αγκαλιάσει, το έχει αγαπήσει και κάθε φορά μας ζητάει πότε θα κάνουμε την επόμενη δράση μας. Σήμερα ο μιλητής είναι ο Τάσος Μουρζίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του συλλόγου μας και φυσικός και αυτός. Και θα μας μιλήσει πώς είναι όταν διαβαίνουμε τη σκουλικότρυπα μιας μαύρης τρύπας. Είναι ένα επίκαιρο θέμα στις ημέρες μας. Είχε ακουστεί πάρα πολύ η φωτογράφηση της μαύρης τρύπας. Και ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι έχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό που έχει ήδη προσέλθει στο χώρο. Ακολουθεί ακόμα μία ομιλία τον άλλο μήνα, πάλι εδώ στον ίδιο χώρο. Και μετά έχουμε το καλοκαίρι, όπου αυτό περιμένουμε όλο τον χρόνο, σαν σύλλογος, δηλαδή να ανοίξει ο ουρανός, να μπορούμε να βγάλουμε τα τηλεσκόπια και να κάνουμε βραδιές παρατήρησης. Θα κάνουμε σίγουρα μία-δύο βραδιές παρατήρησης εδώ κάπου κοντά στην πόλη της Κοζάνης, αλλά το μεγάλο happening θα είναι φέτος το καλοκαίρι, αρχές Αυγούστου, 2 με 4, στους Φιλιππέους Γρεβενών, όπου ο σύλλογος μας έχει αναλάβει την διοργάνωση μαζί με τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης της 13ης Πανελλήνιας Εξόρμησης Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Είναι ένας θεσμός όπου φίλοι και λάτρεις του νυχτερινού ουρανού από όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται σε ένα σκοτεινό μέρος, φέτος είναι οι Φιλιππέοι στα Γρεβενά, να παρατηρήσουμε, να απολαύσουμε την μαγεία του νυχτερινού ουρανού. Είναι ανοιχτό προς το κοινό η όλη εκδήλωση. Θα γίνει σύντομα κάποια ενημέρωση, θα ανακοινώσουμε λεπτομέρειες για την εκδήλωση, αλλά να ξέρουν να προγραμματίζουν 2 με 4 Αυγούστου να έρθουν μία βόλτα στους Φιλιππέους. Θα τους αρέσει πάρα πολύ το όλο φαινόμενο και πώς θα περάσουμε εκεί. Ένα σώμα το οποίο πέφτει μέσα λοιπόν. Κεντρικός εισηγητής ήταν ο φυσικός Αναστάσιος Μουρουζίδης. Το 1784 ο Τζον Μίτσελ, κληρικός, αναρωτήθηκε αν σε ένα έντονο βαρτικό πεδίο μπορεί το φως να διαφύγει από το σώμα αυτό. 200 χρόνια μετά η ανθρωπότητα κατάφερε να φωτογραφίσει ένα τέτοιο σώμα. Και αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας εκδήλωσης. Αυτό το σώμα είναι ένα σώμα το οποίο δεν αφήνει να διαφύγει το φως, έχει έντονη βαρύτητα, πιθανώς να είναι πύλη σε άλλα σύμπαντα, σε μαθηματικά μοντέλα βέβαια όλο αυτό. Καταπίνει οτιδήποτε, τρώει αστέρες, καταστρέφει την ύλη γύρω του, απλά δεν είναι μια σκούπα ηλεκτρική. Είναι ένα σώμα το οποίο δεν μπορεί να διαφύγει τίποτα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κοβεντάρη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκαν φέτος οι πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες πάλης. Το Παλαιστικό Κέντρο Εορδέα, συνεχίζοντας το δρόμο των επιτυχιών, επέστρεψε από τους αγώνες με πολλές διακρίσεις αθλητών του. Έλα μέσα! Θερμή ήταν η υποδοχή στους αθλητές της Τολεμαΐδας που διακρίθηκαν σε αγώνες που έγιναν στη Λάρισα για την πάλη. Πρόκειται για διακρίσεις που έρχονται να εμπλουτίσουν το πλούσιο έτσι κι αλλιώς ιστορικό του Παλαιστικού Κέντρου Εορδέας. Ε,
μεταξύ του. Περιμέναμε εδώ την υποδοχή, να πούμε. Τελειώνει ευχάριστα ο κύκλος, αυτός ο κύκλος με τα μικρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που συμμετείχε το Παλαιστικό Κέντρο Εορδέας. Θέλω από την πλευρά μου και από το προπονητικό team εδώ πέρα που είμαστε εγώ με τον κύριο Πατήρ και με τον κύριο Παπαδόπουλο να συγχαρώ τα παιδιά γιατί καταβάλανε μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε ένα χρυσό μετάλλιο με τον Τζουλφάτο Γιώργο στα 48 κιλά. Είχαμε ένα σημαίο μετάλλιο με τον Καραγιαννίδη τον Βασίλη στα 67 κιλά. Και δύο χάλκινα μετάλλια με τον Παπαδόπουλο τον Αλέξανδρο στα 43 κιλά και τον Σιώμο τον Νικηφόρο στα 67 κιλά. Κλείνει με την καλύτερη χρονιά με το καλύτερο δυνατό η αγωνιστική χρονιά για το Παλαιστικό Κέντρο Εορδέας. Θα ήθελα να αφιερώσω όλη αυτή την υποδοχή που μας κάνανε εδώ πέρα στο Σύλλογο και τα μετάλλια των παιδιών αυτή τη χρονιά ιδίως που είναι ιδιαίτερη για μας, να την αφιερώσουμε στη γενοκτονία. Όπως ξέρουμε κλείνεται 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Υπάρχει και γενικότερα ο Σύλλογος έχει το ποντιακό στοιχείο σε μεγάλο βαθμό. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτό το γεγονός είναι να αυτή η χαρά των παιδιών να τη δώσουμε τιμή σε έναν και σε αυτούς που στις χαμένες πατρίδες. Ελπιδοφόρο το μήνυμα, ελπιδοφόρο το μέλλον για το Παλαιστικό Κέντρο. Ναι, σίγουρα. Εδώ στο Παλαιστικό Κέντρο εδώ και τα τελευταία μπορώ να πω 8-9 χρόνια γίνεται μια καλή δουλειά από το προπονητικό team. Δουλεύουμε σε μικρές ηλικίες. Αρχίσανε τώρα, γιατί αυτό ήταν το παιδικό πανελλήνιο παιδικό τουρνά και βλέπουμε ότι αρχίσανε και σιγά σιγά αυτά τα μικρά παιδιά που ξεκινήσαμε από 5-6 χρονών. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και παίρνουν μετάλλια σε πανελλήνια κλίμακα. Ξεκινά στις 15 Μαΐου το μπαζάρ επίπλων της επιχείρησης Ευκολίδη στο Βατερό Κοζάνη που γίνεται για ένα τη χρονιά. Η επιχείρηση κλείνει φέτος 65 χρόνια ζωής και το γιορτάζει με πολύ χαμηλές τιμές όλη τα είδη. Πέρασαν 9 χρόνια από το πρώτο μπαζάρ του επίπλου Ευκολίδης στο Βατερό Κοζάνης. Η επιχείρηση που για 65 χρόνια είναι συνυφασμένη με το έπιπλο συνεχίζει και για φέτος την εκδήλωση θεσμό και γιορτάζει με το καταναλωτικό κοινό χαμηλώνοντας εξαιρετικά τις τιμές σε όλα τα προϊόντα. Για ένατη λοιπόν χρονιά η επιχείρηση Ευκολίδη πραγματοποιεί το καθιερωμένο της μπαζάρ με εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε όλα μας τα προϊόντα. Είμαστε εδώ πανέτοιμοι να δημιουργήσουμε το χώρο σας μέσα από τις πιο καινούργιες τάσεις εποχής, πάντα με την εγγύηση και την ποιότητα της επιχείρησης Ευκολίδη. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία Ευκολίδης μπορεί να ολοκληρώσει ένα σπίτι ξεκινώντας από το έπιπλο που είναι η βασική μας δραστηριότητα, συνεχίζοντας την κουρτίνα, τα φωτιστικά, τα χαλιά, όπως και τα διακοσμητικά αντικείμενα που είναι η τελευταία πινελιά για ένα προσεγμένο χώρο. Η δυναμική της επιχείρησής μας επεκτείνεται πλέον και στην κουρτίνα, ένα σημαντικό κομμάτι του σπιτιού, μετά το έπιπλο βέβαια, με υφάσματα και σχέδια από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Από τις 15 έως τις 20 Μαΐου, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, οι καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται το έπιπλο Ευκολίδη στο Βατερό Κοζάνης και να υποφεληθούν από τις μεγάλες εκτόσεις. Φτάσαμε σήμερα να έχουμε μια επιχείρηση που κλείνει 65 χρόνια δημιουργίας στο χώρο του έπιπλου. Νομίζω ότι μπορούμε να καυχηθούμε πλέον ότι η εμπειρία που έχουμε είναι τεράστια. Το καινούργιο μας παιδί είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που έχουμε δημιουργήσει με την τρίτη γενιά πλέον ενεργή στο χώρο της υπηρεσίας εδώ του καταστήματος. Τα παιδιά μας πλέον μπορούν και χειρίζονται πολύ εύκολα την τεχνολογία. Και δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και ήδη φαίνεται ότι οι πωλήσεις που έχουμε είναι σε πολύ καλό βαθμό. Μπορούμε να πούμε ότι θα έχει επιτυχία.
Κλείνοντας 65 χρόνια, δίνουμε την ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό να αποφεληθεί τις εκπτώσεις που έχουμε σε μεγάλο ποσοστό, έως και 65% σε κάποια προϊόντα. Και νομίζω ότι η ποικιλία και η ποιότητα που διαθέτουμε είναι όπως πάντα εξαιρετική, δίνοντας τα καλύτερα στην τοπική αγορά. Μαγειρεύετε με υγραέριο? Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο? Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε? Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς, φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Ανοιξιάτικο Μπαζάρ Ευκολίδης 2019. Από Τετάρτη 15 έως Δευτέρα 20 Μαΐου γιορτάζουμε τα 65 μας χρόνια και κατεβάζουμε τις τιμές έως 65%. Ανοιχτά όλες τις ημέρες 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Κυρίες, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Φλάσκο σας βράδυ.